από εμάς ευρέθη σε δεινή θέση, αγαπητοί μου, όταν ενεφανίστη ο Ιησούς ανάμεσα εις τους μαθητάς του. Και τούτο γιατί έδειξε πολλή απιστία στην Ανάσταση του διδασκάλου. Ζήτησε όρους που έδειχναν έναν ικανό ορθολογισμό εκ μέρους του. Όταν μάλιστα ο εμφανιστής Κύριος καλεί τον Θωμά να ικανοποιήσει τους όρους που ζήτησε για να πιστεύσει, εάν δεν βάλω, λέγει, των δάχτυλων μου εις των τύπων, δηλαδή εις το σημάδι, εις την τρύπα, των ύλων, των καρφιών, δεν θα πιστεύσω. Έτσι λοιπόν που ζήτησε για να πιστεύσει αυτούς τους όρους, καλώντας τον τώρα ο Κύριος να τον ψηλαφίσει. Έλα Θωμά, του λέει, να με ψηλαφίσεις. Με τις ίδιες ακριβώς λέξεις μάλιστα τον κάλεσε ο Κύριος, που πρόβαλε ο ίδιος ο Θωμάς. Έλα, λέει, με το δάκτυλό σου τώρα να ψηλαφίσεις, ίδιες λέξεις. Ωστόσο ο Θωμάς, που δεν ήταν βέβαια κακόπιστος, όχι, μαθητής του Χριστού και καλός μαθητής, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει το θαύμα της Αναστάσεως. Δεν μπορούσε να το κατανοήσει. Και ειδών, λέγει ο Ζυγαβηνός, αυτή καεπίστευσε, μη αναμήνας ψηλαφίσε. Και αμέσως, λέγει, μόλις είδε τον Κύριο, και μάλιστα λέγοντάς του αυτά τα λόγια ο Κύριος, αμέσως επίστευσε και δεν περίμενε να ψηλαφίσει τον Κύριον. Φαίνεται έτσι είναι ότι ο Θωμάς τελικά δεν εψηλάφισε τον Κύριον, γιατί δεν ήθελε να παρατείνει εκείνο που ήδη του προκαλούσε ντροπή μπροστά στο διδάσκαλο. Ο Θωμάς τώρα είχε πλήρως πιστεύσει. Ούτε ίχνος αμφιβολίας δεν υπήρχε πλέον εις αυτόν. Μην ξεχνάμε ότι οι Απόστολοι ξεχύθηκαν στον κόσμο και έπρεπε να δώσουν την μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, και συνεπώς έπρεπε να είναι κατοχυρωμένοι ως προς το θέμα αυτό. Η παράδοση μας λέγει ότι ο Θωμάς εκήρυξε τον Χριστόν εις τα συνδύας. Να αναλάβει κανείς μία περιπέτεια τέτοια στη ζωή του, έπρεπε να είναι σιγουρεμένος. Και το κέντρο της διδασκαλίας των Αποστόλων, αλλά και κάθε δραστηριότητός των, ήταν ο Χριστός Ανεστήθη. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ανεφώνησε και μια θεολογικοτάτη ομολογία ο Θωμάς, που ξεπερνούσε την ομολογία του Ναθαναήλ. Ενθυμίστε, όταν ο Κύριος πρωτοείδε τον Ναθαναήλ και του είπε ό,τι του είπε, και εκείνος, ο Ναθαναήλ, είπε: «Συ Κύριε είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Εδώ τώρα η ομολογία του Θωμά ήταν πολύ πέρα από την ομολογία τότε του Ναθαναήλ. Και σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό: Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και απεκρίθη εις τον Ιησούν ότι είπε, γιατί ο Ιησούς απετείνεται εις τον Θωμάν. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν μικρό διάλογο. Έχει σημασία αυτό που σας λέω? Ένα μικρό διάλογο ανάμεσα εις τον Θωμά και εις τον Ιησούν. Και δεν αποτείνεται κάπου αλλού, γιατί ας πούμε χιλιαστέ, αλλά πολύ πιο μπροστά από τους χιλιαστάς υπήρξαν, να μην σας αναφέρω αλλά περισσότερα και σας κουράζω, ότι όταν λέγει ο Θωμάς είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου,
«Εις μεν τον Ιησούν», είπε, «ο Κύριος μου», και μετά κοίταξε προς τον ουρανό και είπε, «ο Θεός μου». Όχι. Έχει σημασία αυτός ο μικρός διάλογος. Αποτείνεται προς τον Ιησούν και τον αποκαλεί Κύριον και τον αποκαλεί Θεόν. «Ο Κύριος μου σύ και ο Θεός μου εσύ». Όχι «ο Κύριος μου σύ και ο Θεός τον ουρανό», αρνούμενος δηλαδή την θεότητα του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, όταν ο Θωμάς είπε αυτό το «ο Κύριος μου και ο Θεός μου», απαιτείνετο καθαρός προσωπικά εις τον Ιησού. Τον αποκαλεί δηλαδή Κύριον και Θεόν. Και οι δύο χαρακτηρισμοί εν άρθρος, δηλαδή με άρθρο, «ο Κύριος μου» και «ο Θεός μου». Και όπως σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «ο Κύριος μου φυσί και ο Θεός μου, ούγαρα απλώς έφη Κύριος μου και Θεός μου», άναρθρα, δεν είπε λέγει «Κύριος μου και Θεός μου», «ο Κύριος μου και ο Θεός μου», εντελώς συγκεκριμένα με άρθρο, ή να μην τις ήττε, για να μην νομίζει κανείς «καθομοιότητα την ημετέραν ήγουν των Αγίων Αγγέλων, Κύριον αυτών ηρίστε και Θεόν», αλλά ένα Κύριον αυτών ειδικός και Θεόν, ως εκ του καταφύσιν Κυρίου και Θεού γεννηθέντα Πατρός. Συγκεκριμένα, «συ που γεννήθηκες από τον Πατέρα, συ που είσαι ο Κύριος και ο Θεός μου». Γιατί μην ξεχνάμε, όπως και ο Υιός, ενάρθρος ο Υιός, δεν έχει καμία σχέση με μας και εμείς λεγόμαστε παιδιά του Θεού. Όταν μάλιστα ο Κύριος συνήντησε τις μυροφόρες γυναίκες στον δρόμο και θέλησαν να τον προσκυνήσουν και τον προσκύνησαν, δεν τις εμπόδισε μόνο να μην του πιάσουν τα πόδια. Δεν θέλω να πάω σε άλλο έδαφος γιατί θα αργήσουμε πάρα πολύ. Πηγαίνω, λέγει, πείτε στους μαθητάς μου, πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών, Πατέρας μου και κατά τη Θεία Φύση και κατά την ανθρωπίνη. Έτσι λοιπόν πηγαίνω στον Πατέρα μου, αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση με σας. Είναι Πατέρας μου και Πατέρας σας. Το χωρίζει, το ξεχωρίζει. Και όταν λέει «και Θεόν μου και Θεόν σας», Θεόν αποκαλεί τον Πατέρα με την ανθρωπίνη του φύση. Δηλαδή είμαι θεάνθρωπος και εσείς λέτε Θεόν, αλλά δεν έχετε καμία σχέση με μένα. Τα πράγματα μεταξύ εμού και ημών διαφέρουν. Σαν έλεγε ο Θωμάς, εκείνο που γράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, «και Θεός είναι ο Λόγος». Ο Λόγος ή το Θεός. Λοιπόν, «ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Έτσι ο Θωμάς αναγνωρίζει και την ανθρωπίνη φύση του διδασκάλου που ενυνθρώπισε και το ενεκρώθη και ανέστη, αλλά και τη Θεία Φύση ως Θεού ενανθρωπίσαντος. Έτσι το περιστατικό του Θωμά, με την απουσία του που έλειπε την πρώτη ημέρα που ο Κύριος επεσκέφθη τους μαθητάς του, και έγινε κατ' οικονομίαν, όπως μας λένε οι πατέρες και οι ερμηνευτές, έγινε κατ' οικονομίαν, δηλαδή έτσι ώστε να βγουν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια. Αυτό θα πει κατ' οικονομίαν. Πάντως το περιστατικό αυτό μας επλούτησε πολύ περισσότερο, τόσο για την αληθή Ανάσταση του Ιησού, όσο και για τη θεότητά του. Ας έχει δόξα ο Θεός, πραγματικά. Και προχωρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος μας διηγείται αυτά τα περιστατικά. Λέγει αυτό ο Ιησούς, «ότι εώρακας με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Του λέγει ο Ιησούς, «γιατί με είδες, γι' αυτό πίστεψες.
Ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν θα δουν και θα πιστέψουν. Βαρισίμαντος αυτός ο λόγος του Κυρίου μας, αγαπητοί μου. Παρατηρούμε ότι ο Κύριος καταρχάς αποδέχεται την ομολογία του Θωμά, που του είπε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Δεν την αποτρέπει, δεν κινείται όπως ο άγγελος της Αποκαλύψεως, που όταν έδειξε ό,τι έδειξε εις τον Ιωάννη, και ο Ιωάννης συγκινημένος και ενθουσιασμένος πέφτει στα γόνατα να προσκυνήσει τον άγγελον, και ο άγγελος του λέει όχι, όχι, μάλιστα κατά λέξη, ώρα, μη, πρόσεξε, όχι, λέει ο άγγελος, αυτό θα πει ώρα, μη, πρόσεξε, όχι, σύνδουλός του ημί και των αδελφών σου των προφητών και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, το Θεό προσκύνησον. Όχι, 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 λέει ο άγγελος, το Θεό να προσκυνήσεις. Εδώ ο Χριστός, αγαπητοί μου, με την ανθρωπίνη του φύση είναι προσκυνητός και λατρευτός. Προσκυνητός και λατρευτός. Δεν είπε ποτέ, πουθενά ποτέ, όχι, όχι, μη με προσκυνείτε, και εγώ είμαι σύνδουλός σας. Γιατί, αφού ήταν ο Θεός λόγος, ήταν ο Θεός που ενυνθρώπισε. Θέλετε μία προέκταση? Όταν έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή τον Άγιον Άρτον και το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού στο Άγιο Ποτήριο και στο Άγιο Δισκάριο, το ξέρετε ότι αυτά, επειδή είναι η ουσία του μυστηρίου, είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ξέρετε ότι είναι προσκυνητό το σώμα και το αίμα του Χριστού και λατρευτό. Ύστερα όλη η Θεία Λειτουργία τι είναι, παρακαλώ? Το πλαίσιο προσκυνήσεως και λατρείας της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, που είναι ηνωμένη μετά της Θείας Φύσεως, και κάνουμε μετάνοιες προκειμένου να κοινωνήσουμε και λοιπά. Ναι, είναι προσκυνητό ο Χριστός και λατρευτός με τη θεανθρωπίνη του φύση. Δεν προσκυνούμε απλώς μόνο τη Θεία, αλλά και την ανθρωπίνη. Εξάλλου ένα είναι το πρόσωπο, μία η υπόσταση. Ο Χριστός λοιπόν είναι προσκυνητός και λατρευτός, επιμένω. Και τώρα δεν αποτρέπει τον Θωμά να του πει, τι είναι αυτά που κάνεις, με προσκυνάς σε μένα? Όχι. Αποδέχεται αυτήν την προσκύνηση. Είναι κάτι που το έδειξε καθόλου το δημόσιο βίο του εδώ στη γη. Έτσι, παρότι ο Κύριος εκένωσε εαυτόν, το και με έψιλον, δηλαδή κατά λέξη θα πει άδειασε, αλλά ο Κύριος δεν άδειασε τον εαυτό του από θεότητα. Αντιθέτως, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ολόκληρη η θεότητα ήταν εις τον Ιησού Χριστόν. Όλη η θεότητα. Αλλά τι, αυτό το εκένωσεν του Αποστόλου Παύλου δεν σημαίνει τι άλλο παρά το περιέκρυψε. Δεν το άφησε να φανεί για κάποιους ορισμένους σκοπούς. Και μάλιστα ο βασικός σκοπός να ξεγελάσει το διάβολο, να τον σταυρώσει ο διάβολος και τα όργανά του, και έτσι με τον τρόπον αυτόν να δώσει τη σωτηρία εις τους ανθρώπους. Υπήρχε σχέδιο. Και άλλο, ότι μας έδωσε και το μέτρον της ταπεινοφροσύνης, όταν στους Φιλιππισίους γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Ακόμη αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο Κύριος δεν είπε «επίστευσες γιατί με ψηλάφισες», αλλά τι λέει, «επίστευσες γιατί με είδες». Προσέξτε το αυτό, «με είδες». Θα πρέπει λοιπόν ο Θωμάς να μην έφτασε στην ψηλάφιση όπως ο ίδιος το είχε ζητήσει. Και τώρα ο Κύριος εξαφορμής του Θωμά γενικεύει το θέμα του και λέγει,
μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ευτυχείς εκείνοι οι οποίοι δεν με είδαν, αλλά θα έχουν πιστέψει. Εδώ ο Κύριος σημειώνει και αντιθέτει δύο βαθμούς πίστεως. Ο ένας κατώτερος, που βασίζεται στην πείρα των αισθήσεων, ότι η ώρα κάσμε με έχεις δει, στην πείρα των αισθήσεων, και τον άλλον που είναι ανώτερος και που στηρίζεται στην μαρτυρία, οι μη ειδώντες, εκείνοι που δεν με είδαν. Έτσι και οι δύο βαθμοί είναι μακάρι. Και ο Θωμάς ή το μακάριος που είδε τον Κύριον, αλλά εκείνοι που δεν θα έβλεπαν τον Κύριον μέσα στους αιώνες και θα πίστευαν, αυτοί θα ήσαν μακαριότεροι, θα ήσαν ευτυχέστεροι. Θα έπρεπε να τονίσουμε, αγαπητοί μου, και αυτό ας το προσέξουμε, μια κατάσταση που υποβόσκει στο λαό μας και που είναι κάπου απαράδεκτη. Μπορεί βέβαια κανείς να πει κάποια επιχειρήματα κάπου κάπως, αλλά είναι κάπου απαράδεκτη. Είναι η εξής περίπτωση: όταν ακούσουν οι χριστιανοί μας κάποιο θαύμα να έχει γίνει, σπέβδουν να το δουν. Ας πούμε ότι σε μία εκκλησία δακρύζει μία εικόνα. Συνηθέστατο αυτό. Σπέβδει κόσμος να πάει να το δει. Γιατί? Ταυτόχρονα το θαύμα που λέγεται Αγία Γραφή, που λέγεται προφητεία, ιδίως οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, το θαύμα που λέγεται Θεία Λειτουργία, δεν του συγκινεί, αλλά του συγκινεί του, διότι η εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας εδάκρισε. Αυτό στην πραγματικότητα ξέρετε τι είναι? Στην πραγματικότητα υποβόσκει η απιστία. Τρέχουν να δουν, γιατί θέλουν με το θαύμα που διαφημίζεται να στερεώσουν την πίστη τους. Αδελφέ μου, θαύμα θέλεις να δεις για να πιστέψεις? Μήπως κάπου μοιάζεις με το Θωμά, που αν έπρεπε να σας πω πιο πολλά, κάπου υπάρχει κρυμμένη η επιτίμηση του Θωμά. Τον επιτιμά ο Χριστός. Συγκεκριμένα, εκεί που λέγει «γιατί με είδες, επίστευσες», υπάρχει και η γραφή με ερωτηματικό. «Γιατί με είδες, επίστευσες». Υπάρχει εύσχυμος τρόπος επιτιμήσεως. Επιπλήττει ο Κύριος τον Θωμά. Αυτή η κατηγορία πιστών, πρέπει να σας πω τούτο, κινδυνεύει να αποδεχθεί τον Αντίχριστο, ο οποίος, όπως μας λέει και γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, θα επιτελεί θαύματα καταπληκτικά, και αυτοί που είναι κυνηγοί των θαυμάτων θα πηγαίνουν να τα βλέπουν και στο τέλος θα πιστέψουν εις τον Αντίχριστο. Δεν είναι το πράγμα ακίνδυνον. Μη γυρεύουμε θαύματα να πιστέψουμε. Θα πω άλλη μία φορά, δεν σε συγκινεί αδελφέ μου το θαύμα των Αγίων Γραφών? Δεν σε συγκινεί το θαύμα της προφητείας? Δεν σε συγκινεί το θαύμα της Θείας Λειτουργίας που έχουμε τον Χριστόν, όπως λέει ο Ρος Αυγουστίνος, παρατηνόμενον σωματικό ήδη, παρατηνόμενον εις τους αιώνας? Αυτό δεν σε συγκινεί? Ακόμη ο Κύριος λέγει: μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Πιστεύσαντες, προσέξτε, είναι αόριστος με το χ. Πιστεύσαντες αναφέρεται στο μέλλον της αναπτύξεως της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θα απλωθεί στον κόσμο. Τα θαύματα δεν θα επαναλαμβάνονται. Ο Χριστός δεν θα είναι συνεχώς ψηλαφούμενος, αλλά τι, εκείνοι που θα δίδασκαν την Ανάσταση του Χριστού, οι Απόστολοι. Ο λαός, οι λαοί θα πίστευαν εις το κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτή λέγει είναι ευτυχής. Η πίστη, αγαπητοί, στηρίζεται εις την παράδοση. Μην το ξεχνούμε, και είναι αρετή η πίστη. Και μάλιστα, αν θέλετε, είναι θεολογική αρετή. Ο Απόστολος μας αναφέρει τρεις θεολογικές αρετές. Μην είδε μένει
πίστης. Ελπίς, αγάπη. Η αγάπη δεν είναι στον πλησίον, είναι η αγάπη στον Χριστόν. Και είναι αυτές οι τρεις θεολογικές αρετές. Και όταν καλούμε το λαό να κοινωνήσει, λέμε μεταφόβου πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Πίστεως σε τι? Ότι αυτό που θα πάρεις είναι πράγματι ο Χριστός. Δεν συμβολίζει, είναι ο Χριστός. Και αγάπης προς εκείνον που θα πάρεις, όχι προς τον πλησίον σου. Προς εκείνον τον οποίον θα πάρεις πρέπει να έχεις αγάπη. Αφού λοιπόν αποτείνονται αυτές οι τρεις αρετές εις των Θεών, λέγονται θεολογικές αρετές. Ο ένας από τους δύο ληστάς του Σταυρού, ενθυμίστε, επίστευσε και σώθηκε. «Μνήστητη μου Κύριε», είπε, «όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Παρότι έβλεπε όλος αρνητικές περιπτώσεις. Σε ποιον λες όλιστα θυμίσουμε στη βασιλεία σου? Εσύ σε λίγο πεθαίνεις. Εκείνος ομοίως πεθαίνει προς τον οποίον αποτείνεσαι, και οι δυο θα πεθάνετε. Σε ποια βασιλεία? Βλέπετε, στον ληστήν δόθηκαν οι πιο αρνητικές περιπτώσεις που δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να πίστευε. Σε ποιον θα πιστέψω? Σε έναν συγκατηγορούμενο μου, μεταξύ δύο ληστών μάλιστα. Γι' αυτό η πίστη του ληστού είναι η μεγαλύτερη που ποτέ υπήρξε ή θα υπάρξει στους αιώνας των αιώνων. Αμίμητη, άφθαστη. Αυτό είναι πίστη. Να έχεις αντίξωες καταστάσεις, αντίθετες περιπτώσεις και να πεις πιστεύω. Και η πίστη είναι ένα μυστήριο που συνδυάζεται από τη χάρη του Θεού και την αγαθή προαίρεση του ανθρώπου. Ο Ιωάννης κάπου θέλει να κλείσει το Ευαγγελιό του, και παρότι λίγο μετά θα καταγράψει ακόμη ένα αναστάσιμο περιστατικό, πρώτο Θεό θα συνεχίσουμε τις υπόλοιπες ημέρες της διακίνησή μου, που είναι η εμφάνιση του Αναστάντος Ιησού Χριστού παρά την λίμνη της Τιβεριάδος, όμως θέλει να κλείσει το Ευαγγέλιο. Και γράφει: «Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησαν ο Ιησούς». Πολλά και άλλα σημεία, θαύματα έκανε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού. Α, τα οποία ούτε έστηκε γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, δηλαδή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Πρόκειται για ένα κλείσιμο, όπως σας είπα, του όλου βιβλίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Πράγματι δεν κατεγράφησαν όσα ο Κύριος επετέλεσε θαύματα, αλλά και όσα και δίδαξε. Δεν κατεγράφησαν όλα, παρά μόνον ό,τι ήτο αναγκαίον για τη σωτηρία μας. Για να επαναλάβει και μετά το παράρτημα της εμφανίσεως του Χριστού παρά την λίμνη της Τιβεριάδος τα εξής: «Έστειδε και άλλα πολλά», είναι και άλλα πολλά, «όσα επίησαν ο Ιησούς άτινα, εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν ή με τον κόσμον χωρίς τα γραφόμενα βιβλία», που αν έπρεπε να τα γράψουμε ένα προς ένα, νομίζω λέγει ότι δεν θα χωρούσαν τα βιβλία στις βιβλιοθήκες του κόσμου τούτου. Πολλά δηλαδή. Εν τούτης, θα σημειώσει τον σκοπό, και αυτό μας ενδιαφέρει, που εγγράφησαν όσα εγγράφησαν. Και ο σκοπός είναι να γεννηθεί η πίστη ότι ο Ιησούς, αυτό το ιστορικό πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Δηλαδή ο αναμενόμενος Μεσσίας που έγραψαν και κατέγραψαν οι προφήτες, και ήταν η προσδοκία του Ισραήλ αλλά και η προσδοκία των εθνών. Δεν είχε προφητεύσει ο Ιακώβ, ο εγγονός του Αβραάμ? Και αυτός προσδοκία εθνών, και αυτός είναι αναμονή ευχάριστη όλων των εθνών, και αυτός είναι ακόμη ο Υιός του Θεού με ειδική σημασία,
όχι απλώς Υιός Θεού, ο Υιός του Θεού που προηγουμένως σας είπα, ενάρθρος, που σημαίνει ομοούσιος με τον Πατέρα. Γιατί ο Κύριος είπε, εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, είμεθα ένα. Και εξ αυτής της πίστεως θα ξεπηδήσει η αιώνιος ζωή. Αγαπητοί, πράγματι, από το γεγονός της Αναστάσεως και της καθόλου μελέτης του Ευαγγελίου πρέπει να οδηγηθούμε όχι μόνο στην πίστη αλλά και στη ζωή. Έτσι μόνο θα έχουμε την αιώνιον ζωήν.